το προηγούμενο επεισόδιο του MasterChef. Αν ο Δημήτρης σε βαθμολογήσει με 7, αποχωρείς από το διαγωνισμό. Μετά από μια συγκλονιστική μονομαχία, ο Μανώλης διατήρησε τη θέση του στο διαγωνισμό, ξεπερνώντας με 1 βαθμό τον Μιχάλη. Όλα τα ωραία κάποια στιγμή τελειώνουν. Για άλλους νωρίς, για άλλους πιο αργά. Σήμερα ήταν η μέρα. Σήμερα οι διαγωνιζόμενοι παρακολουθούν το δεύτερο masterclass και μαθαίνουν μυστικά της μαγειρικής από το Λευτέρη Λαζάρου. Είναι ένα πιάτο που το δημιούργησα πριν από 20 χρόνια περίπου. Τα υλικά παραμένουν σχεδόν τα ίδια. Αντί να κάνω ένα μοσχαρίσιο κιμά, κάνω ένα κιμά από καραβίδες. Το Δημήτρη Καρμούτσο. Θα κάνουμε το αρνάκι με τις φακές. Έχω δει ότι φοβάστε λίγο τα όσπρια. Πρέπει να τα χρησιμοποιείτε, γιατί νοστιμεύουν πάρα πολύ το φαγητό. Και έναν από τους καλύτερους σεφ της νεότερης γενιάς, τον Αστέριο Κουστούδη. Είμαι χαρούμενος και έκπληκτος που ήρθα και θέλω πολύ να δω τι θα μας φτιάξει. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε με τη ζύμη για τα νιόκια. Ξέρω ότι είναι ένας πολύ γνωστός σεφ, πολύ βραβευμένος, με Αστέρι Μισελέν κιόλας. Αυτό τα λέει όλα. Ευχαριστώ πολύ. Σήμερα που είναι το τέλος της εβδομάδας και έχουμε το δεύτερο masterclass, νιώθω πάρα πολύ ωραία, είναι μια στιγμή να χαλαρώσουμε, αλλά και να μάθουμε σημαντικά πράγματα. Όταν καθίσαμε τα μπλοκάκια μας σαν καλοί μαθητές, εντοπίσαμε ότι είμαστε λιγότεροι. Μόνο που δεν λείπει απλά κάποιος, έχουν αποχωρήσει, δεν είναι ότι θα τον ξαναδούμε αύριο. Σιγά σιγά λίγο στεύουμε. Καλώς ήρθατε στο masterclass. Αυτή είναι η μοναδική μέρα της εβδομάδας που μπαίνετε στην κουζίνα του MasterChef χωρίς να έχετε άγχος, πίεση και αβεβαιότητα. Είναι η μέρα της διδασκαλίας και της μάθησης που κλείνει μια δύσκολη εβδομάδα δοκιμασιών. Και αυτή την εβδομάδα οι 2 δοκιμασίες που είχατε ήταν πολύ πιεστικές και είχαμε και 2 αποχωρήσεις. Αυτές του Κώστα και του Μιχάλη. Πριν πάμε όμως στο μάθημα, θα ήθελα πάρα πολύ να κάνουμε μια συζήτηση και να δούμε πώς εκτιμάτε μια αποχώρηση ή πώς ψηφίζετε. Δεν μπορεί να ψηφίζετε μια τον αρχηγό ή το χειρότερο πιάτο. Πρέπει να συνεκτιμήσετε όλα τα πράγματα. Και ποια είναι και η δική σας πορεία μέχρι τώρα στο διαγωνισμό. Φανταστείτε ότι είστε σε μια επαγγελματική κουζίνα και είστε υπεύθυνοι της κουζίνας. Έχετε φτιάξει μια ομάδα, κρίνετε την ομάδα με βάση την πορεία της. Όταν ένας βοηθός σας κάνει λάθος, δεν τον διώχνετε από την κουζίνα για αυτό το λάθος. Κρίνετε την πορεία του και αποφασίζετε από την πορεία του. Έτσι, σχεδόν πάντα λειτουργούν οι επαγγελματικές κουζίνες. Αυτό ζητάμε και εμείς από εσάς. Δεν ξεπλένουμε τα λάθη μας με το να τα φορτώσουμε σε κάποιον άλλο. Π.χ. στον αρχηγό. Ή σε αυτόν που έκανε ένα πιάτο που δεν το πήγε καλά. Τα λάθη είναι ανθρώπινα. Είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύω ότι χωρίς λάθος δεν μαθαίνεις. Ξέρετε ποιος δεν κάνει λάθος? Αυτός που δεν κάνει τίποτα. Αυτός που κρύβεται. Όλοι έχουμε τις καλές μας μέρες και τις κακές μας μέρες, ακόμα και στη μαγειρική. Αυτό είναι ένα πράγμα που εμείς οι μάγειρες με τον καιρό μαθαίνουμε να το παλεύουμε. Όμως όταν ξεκινάς είναι πάρα πολύ δύσκολο να το δαμάσεις. Εντάξει. Θέλω να έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας ότι αυτό που ζητάμε είναι να παραμείνουν οι καλύτεροι. Όλοι θα μάθουν, παιδιά, από αυτό, πιστέψτε μου. Ακούγοντας τα λόγια των κριτών, μετά νιώσα για την ψήφο που είχα δώσει στο Μιχάλη, γιατί είναι ένας αξιόλογος μάγειρας και δεν έπρεπε να φύγει τόσο νωρίς.
Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να μας εξηγήσουν είναι το πώς λειτουργεί και πώς θα πρέπει να είναι το πνεύμα σε μια κουζίνα και σε μια ομαδική εργασία. Προσπαθώ από κάθε τους κουβέντα να παίρνω κάτι και νομίζω ότι μπαίνω σιγά σιγά στο κλίμα και στη φιλοσοφία τους. Πάμε να κάνουμε το μάθημα. Σήμερα θα μαγειρέψουν για σας ο Λευτέρης και ο Δημήτρης, αλλά θα έχουμε και έναν καλεσμένο, έναν εξαιρετικό μάγειρα, πολύ βραβευμένο παρακαλώ, της νέας γενιάς, που θα σας τον αποκαλύψουμε στη συνέχεια. Μας ανακοινώθηκε ότι θα έχουμε και ένα καλεσμένο έκπληξη. Πράγμα ακόμα πιο ωραίο, γιατί βλέπουμε πλέον και μια διαφορετική, ακόμα μια τρίτη, τέταρτη φιλοσοφία από τους δικούς μας δασκάλους. Λευτέρη, να ξεκινήσουμε με σένα. Ναι. Έλα, Δημήτρη. Φύγαμε. Μέρη, πού πας εσύ? Δεν πήγαινα να κάτσω. Θες να κάτσεις? Δεν θέλω να κάτσω. Δεν ξέρω, ρωτάω. Η ποδιά σου την έχεις φέρει? Ποδιά έχω φέρει. Θέλεις να μάθεις σήμερα ένα πιάτο που λέγεται μουσακάς με καραβίδες? Οπωσδήποτε θέλω να μάθω. Όχι, αν δεν θες να σηκώσουμε άλλα παιδιά. Μήπως θέλει να μάθει κάποιος περισσότερο? Όχι. Σίγουρα θα σηκώσω τον Κώστα μαζί σου. Έλα, Σάρι, μαυρογένει επάνω. Όταν είσαι κοντά στον κύριο Λαζάρο, αισθάνεσαι μεγάλη χαρά και περηφάνεια. Μόνο που σε επιλέγει να είσαι βοηθός του, για είναι μια ανταμοιβή για τον εαυτό σου. Χάρηκα πάρα πολύ και ήθελα να είμαι αντάξιος βοηθός δίπλα του. Εμένα ο κανονικός μου μουσακάς είναι πολύ αγαπημένος μου. Και αυτός κανονικός. Αντί για μοσχάρι, κιμά, έχει καραβίδα. Είναι ένα πιάτο που το δημιούργησα πριν από 20 χρόνια περίπου. Τα υλικά παραμένουν σχεδόν τα ίδια. Αντί να κάνω έναν μοσχαρίσιο κιμά, κάνω ένα κιμά από καραβίδες. Ξέρω ότι είναι ένα από τα κλασικά του πιάτα. Το έχω διαβάσει, πολύ συζητημένο, πολύ διαφημισμένο. Χρόνια ήθελα να το φάω, δεν είχα ποτέ την ευκαιρία και μου έσκασε ένα χαμόγελο ο Σταθιά όταν το άκουσα. Έχουμε πάλι λοιπόν μια κατεψυγμένη καραβίδα. Ένας εύκολος τρόπος για να καθαρίσετε. Και θέλω να τα ακούσετε αυτό, αφού ξεπαγώσουν λίγο. Πιέζω εδώ και σπάω το τσόφλι. Και μετά είναι πάρα πολύ εύκολο. Και πιέζοντας και λίγο την ουρά, αυτά τα κρατάω. Κώστα, ξεκινάμε να καθαρίζουμε. Μερούλα, και εσύ αφήνεις από εδώ. Εδώ βάζετε τις καθαρές ψύχες. Και εδώ τα τσόφλια. Αριστοτέλης, ακούω. Υπάρχει κάποια προέλευση που πρέπει να προτιμήσουμε? Γιατί υποθέτω ότι είναι από όλο τον κόσμο κατεψυγμένες. Καλή καραβίδα σίγουρα έχει η Ισπανία. Και η Ολλανδία και η Σουηδία από εκεί. Αυτές τα κρύα νερά από εκεί επάνω. Δεν έχει καμιά σχέση η εισαγόμενη κατεψυγμένη καραβίδα με την τόπια ελληνική καραβίδα. Κάθε συμβουλή από τον κύριο Λαζάρου όσον αφορά κάποιο θαλασσινό είναι σίγουρα σημαντική για εμάς, γιατί τόσα χρόνια έχει φτιάξει δεν ξέρω και εγώ πόσα πιάτα με ψάρια. Είναι γκουρού στον τομέα του. Κωνσταντίνε, άσε να το κάνει η Μέρη αυτό και πάμε να μου κόψει τις ντομάτες. Μουσακά θα κάνουμε, έτσι. Κατάλαβες. Κολοκύθια ντομάτες, μελιτζάνες, πατάτες. Ψιλοκομμένο κρεμμύδι, όσο μπορείς. Θέλετε να μου δείξετε το πάχος που θέλετε? Είναι καλό αυτό το πάχος? Μια χαρά, όχι, λίγο πιο ψηλό. Πιο ψηλό. Λίγο πιο ψηλό. Με τα τσόφλια θα σας δείξω και μια πολύ γρήγορη μπισκ. Πολύ γρήγορη. Δεν έχω κεφάλια. Και επειδή δεν έχω κεφάλια για να δώσω λίγη ένταση στην μπισκ, θα χρησιμοποιήσω και 2-3 κορμιά. Η μπισκ θα την κάνουμε με περιττέ ντομάτα, φρέσκια ντομάτα και με τις καρκάλες. Τις οποίες δεν θα τις περάσουμε καθόλου από το φούρνο. Κατευθείαν στην κατσαρόλα θα τις βγάλουμε και θα κάνουμε μια πάρα πολύ γρήγορη αφού τις χτυπήσουμε εκεί. Η μπίσκ είναι μια σάλτσα που είναι ιδιαίτερη χρήσιμη, όπου μπαίνει η νοστιμεύει τις Παρασκευές, οπότε μου είναι πολύ χρήσιμη να ξέρω πώς γίνεται η μπίσκ. Αυτό που θα έχετε στο μυαλό σας, επειδή έχετε να κάνετε με ένα μουσακά, κοιμάς της καραβίδας, θα πρέπει να μπει σε ένα τρυπητό, να στραγγίξει τα ζουμάκια του όλα. Γιατί έχετε να κάνετε με ένα θαλασσινό που έχει πολύ περισσότερο νερό από ένα κομμάτι κρέας. Το καταλαβαίνετε αυτό. Έτσι και έτσι όπως να το στύψω. Βλέπετε ότι υπάρχει μια υγρασία εδώ. Αυτή την υγρασία δεν τη χρειάζεται να μαγειρευτώ φαγητό. Έχουμε πρόβλημα, το καταλαβαίνετε. Μερούλα, θα κάνεις κανένα κρεμμυδάκι? Φυσικά. Για έλα. Εντάξει, δεν είναι πανευκολούρα.
Κώστα, δεν βάζεις ένα τηγανάκι να αρχίσουμε να τηγανίζουμε με λιτζάνες, κολοκύθια, σε κάνα χαρτί, σε κάνα ταψί απορροφητικό? Ναι. Έτσι, βάλε δύο τηγάνια, βάλε ελαιόλαδο. Έλα, συνέχισε Μαρούλα. Έλα. Έλα, γιατί πρέπει να κάνεις το κοιμά, Μέρι. Ναι. Εκτός από καραβίδα, ποιο άλλο θαλασσινό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να φτιάξουμε κοιμά? Εσύ τι θα έλεγες ότι πάει? Και εντάξει, γαρίδα, αλλά ήθελα κάτι για μαλάκια σου, ήθελα να ρωτήσω. Με χταπόδι. Δεν μπορεί να είναι μαλάκι, δεν μπορεί να είναι χταπόδι, γιατί πολύ σκληρό, Δημήτρη. Δεν μπορεί να γίνει ένα κοιμά. Θα πρέπει να βράσει, να αλέσει. Μέρι. Α, έτσι χυμά. Ναι. Ωραία. Μερούλα, άμα είσαι έτοιμη, ναι, πάμε να κάνεις την μπίσκα. Λοιπόν, για τα τσόφλια, για την πίστη γρήγορη που σας είπα. Ελαιόλαδο, κρεμμύδι, ντομάτα. Δεν αποφλοιώνω ντομάτα γιατί όλα αυτά θα τα χτυπήσω, θα τα φιλτράρω, εντάξει. Και ελαιόλαδο, κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, κυμάς καραβίδας. Λίγο ντομάτα πελτέ, παιδιά. Λοιπόν, καθαρίσαμε καραβίδες. Κρατήσαμε τα τσόφλια. Την κατσαρόλα αυτή εδώ. Ελαιόλαδο, κρεμμύδι, ντομάτα, τα τσόφλια της καραβίδας. Ένα γενναίο βράσιμο σοτάρισμα γρήγορο. Αλάτι, πιπέρι. Λίγο δυόσμο προς το τέλος. Όσο περισσότερο βράσει, τόσο συμπυκνώνουμε. Αυτό το ξέρετε, έτσι τώρα προχωρημένοι μαγείρι είσαστε. Έτσι, αν βλέπω γέλια. Χτυπάμε, φιλτράρουμε. Πιο πολύ με εντυπωσίασε ο γρήγορος ζωμός μπίσκ που έφτιαξε ο κύριος Λαζάρου. Εγώ γνώριζα έναν πολύ πιο χρονοβόρο και αυτό με βοήθησε ώστε να υιοθετήσω τη συνταγή του και να τη χρησιμοποιήσω σε επόμενες συνταγές μου. Μερούλα, με την κουτάλα. Ναι, πιέζω. Πιέζεις, παρακαλώ, προς τα κάτω. Από αυτό έχει κι άλλο. Το δικό μου χέρι μπορεί να βγάλει. Σεφ, τα μυρωδικά τα θέλεις μέσα στην καραβίδα, στο κοιμά? Όχι ακόμα, θα ρίξουμε τη σάλτσα, Κώστα. Αλλά ετοίμασε τα υλικά σου, πάρε και κατσαρολίτσα. Και ετοιμάζω και μια μπεσαμέλ. Ετοιμάσου να κάνεις μια μπεσαμέλ. Αφού λες και τι κάνεις, όμως να σ' ακούω κι εγώ. Λιώνω βούτυρο, θα βάλω αλεύρι να κάνω ένα ρου λίγο ξανθούλι και θα βάλω και λίγο γάλα. Ξανθό, ρου. Ξανθό, ναι. Και θα βάλω και γάλα μετά για να την κάνουμε την πεσαμέλ. Αλλά την παίρνει μοσχοκάριδο. Αρωματίζουμε με μοσχοκάριδο και θέλω να ρίξουμε στην πεσαμέλ. Στο τέλος και αυτά. Λίγη ματζουράνα που θα την έχει χωριστά εδώ. Άσχετη με αυτή που θα ρίξουμε στο κοιμά. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό είναι αυτό. Λοιπόν, για πάρτε κουταλάκια εδώ πέρα. Λίγο, για να φτάσει, έτσι. Είναι ωραία. Σαν κοινωνία. Θα το δοκιμάσεις λίγο. Η μπίσκ που έκανε ο κύριος Λαζάρου ήταν τρομερή. Είχε τέλεια γεύση. Οπότε είχε μόνο λίγο κρεμμύδι, τα σόφλια και ντομάτα και ήταν σαν να έτρωγες ήδη μια έτοιμη πανόστιμη σούπα. Ήταν απίστευτο. Δεν τη ρίχνω όλη. Όσο χρειάζεται για να μου κοκκινήσει η καραβίδα και να αρχίσει να κάνει το βρασμό της. Σιγά σιγά μπορεί να αυξήσω την ποσότητα ή μπορεί και να μην χρειαστεί. Αυτό που πάντα θυμάμαι να αφαιρέσω, γι' αυτό και διαλέγω μεγάλα κομμάτια, είναι το αστεροειδέ γλυκάνισο. Έχω ρίξει 3 και 3 φύλλα δάφνη. Τα θυμάμαι για να τα αφαιρέσω. Θέλω να βρεις ένα ταψάκι από εδώ. Πάρε τα τσέρκια. Ξεκίναμε πατάτα από κάτω.
Μόνο μία στρώση, έτσι. Μία πατάτα και να είναι ωραία. Να έχει πιάσει όλη την επιφάνεια. Ναι. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Γύρω-γύρω σε όλα τα τσέντια. Νομερό να παίρνεις ένα κουταλάκι και αρχίζεις και κάνεις στρώσεις. Κωστή μαζί με τη Μέρη εκεί. Ναι. Ο φούρνος είναι αναμένος. Δεν έχω ανάψει 200 πάνω κάτω. Ωραία. Θα βάλει και τα αυγό ο Κώστας μέσα, τελειώνει την μπεσαμέλ και εγώ σας φτιάχνω μία βάση κάτω από το πιάτο. Λίγο βούτυρο, λίγο μαντζουράνα να αρωματίσω λίγο τη σάλτσα από κάτω και αυτή θα μπει σαν βάση και πάνω εκεί θα βγάλουμε το τσέρκι για να δώσουμε το μουσάκα. Από τον κύριο Λαζάρου αποκόμισε ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε να δοκιμάζουμε και να δημιουργούμε δικές μας συνταγές με τον δικό μας τρόπο. Φτάνει όμως να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Από το μαγείρεμα του κύριου Λαζάρου για ακόμη μια φορά αυτό που με ενθουσίασε ήταν η απλότητα σε κάθε στάδιο. Τραβάει τη γεύση από όλα τα υλικά χωρίς να κάνει ουσιαστικά τίποτα. Απλά τα ψήνει σωστά, τα χρησιμοποιεί σωστά. Λοιπόν, Κώστα, είμαστε έτοιμοι. Μπορείς να τα βγάλεις στο φούρνο. Κωστά. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος, όπως βλέπετε, για να δώσετε χρώμα. Παιδιά, τελειώσαμε. Έλα, πάμε αχυροκρότημα. Εκεί πέσαμε λίγο όλοι με τα μούτρα, κατάφερα και δοκίμασα μια πυρουνιά και ήταν κάτι το μοναδικό. Πάρα πολύ τα λαχανικά, όλα η σάλτσα είχε δέσει η γεύση της θάλασσας, της καραβίδας, μαζί με την ελαφριά μπεσαβέλα από πάνω, ήταν ένα πείμα, πάρα πολύ ωραία. Αφήνεις δοκιμάζεις να κάνει λίγο παραπέρα. Κατάφερε να συνδυάσει μια θαλασσινή γεύση με μια πιο γήινη γεύση, με πατάτα, κολοκύθι και μελιτζάνα και ο συνδυασμός ήταν άπεκτος. Μετά το πολύ ωραίο πιάτο του Λευτέρη, και όντως ήταν ένα εξαιρετικό πιάτο, θα κάνουμε ένα αρνάκι με φακές και στο αρνάκι θα κάνουμε μια κρούστα με διάφορα μπαχαρικά. Εδώ πέρα στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να τρώμε τις φακές σαν σούπες, σαν όσπριο, ενώ μπορείς να τις κάνεις τόσο πολλά άλλα πράγματα που είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που θα μας δείξει σήμερα. Επειδή συνήθως σηκώνω κόσμο και οι φίλοι μου με κράζουν γιατί θεωρούν ότι δεν μαγειρεύω, εγώ δεν έχω τίποτα. Εσύ πρώτος είσαι που με κράζεις. Είπα σήμερα να το κάνω μόνο. Το πιστέψατε αυτό, Ποιος θέλει να έρθει? Έλα, Τζόρτζ, πάμε. Ο λόγος που το κάνουμε αυτό το πράγμα, παιδιά, είναι για να δείξουμε λίγο τη χρήση των μπαχαρικών. Εντάξει, γιατί είναι κάτι που δεν έχουμε δείξει και κάτι που δεν έχουμε θίξει πάρα πολύ. Ενώ είναι ένα πράγμα που όλοι χρησιμοποιούμε και νοστιμεύουμε πάρα πολύ το φαγητό. Είναι καλό από τη στιγμή που αποφασίσουμε ότι θα μαγειρέψουμε είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, να δούμε, να διαβάσουμε και να δοκιμάσουμε τα διάφορα μπαχαρικά που υπάρχουν. Με την ευκαιρία των μπαχαρικών θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Θα κάνουμε το αρνάκι με τις φακές. Έχω δει ότι φοβάστε λίγο τα όσπρια. Πρέπει να τα χρησιμοποιείτε γιατί νοστιμεύουν πάρα πολύ το φαγητό και επίσης είναι μέρος της δικής μας κουλτούρας. Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα βράσουμε τις φακές όσο ο Γιώργος μου βγάζει δύο ωραία φιλετάκια από το αρνί. Πάρουμε αυτό και αυτό. Εμείς τι θα κάνουμε? Θα ρίξουμε φακές σε νερό και θα βάλουμε μέσα λίγη καυτερή πιπεριά και θα βάλουμε και λίγο κάρδαμο. Επίσης μέσα στις φακές θα βάλουμε, παιδιά, λίγο σκόρδο και λίγο κρεμμύδι. Θα τις ξεχάσουμε και θα τις αφήνουμε να βράσουν. Εντάξει, παιδάκια? Λοιπόν, έχουμε δύο ωραία φιλετάκια και αυτά εδώ δεν τα πετάμε. Θέλουμε να κάνουμε μια γρήγορη σάλτσα. Έχουμε τα κοκαλάκια,
Βάζουμε τομάτι φουλ, δίνουμε φουλ ένταση. Βάζουμε κρεμμύδι, σκόρδο. Τι γίνεται τώρα, όταν κάνουμε μια σάλτσα γρήγορη και θέλουμε να μαυρίσουμε τα κόκαλα, πρέπει να βάλουμε τομάτι φουλ. Τίγια. Δίνουμε γκάζια τσίτα για να γίνει γρήγορα, να μαυρίσει, να μας βγάλει ό,τι λίπος μας βγάλει το αρνί και ό,τι προλάβουμε από τα κόκαλα, γιατί αυτό είναι που θέλουμε. Εγώ θα δείξω δύο διαφορετικές παρασκευές. Θα κάνουμε δηλαδή μία σούπα που θα στήσουμε το αρνί, αλλά στη σούπα θα χρησιμοποιήσουμε τη σάλτσα και τις φαγκές, και θα κάνουμε μία απλή σαλάτα και θα στήσουμε από πάνω το καρεδάκι το άλλο και θα βάλουμε τη σάλτσα γύρω-γύρω. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε μαυρίσει το κρέας. Θα σβήσουμε με λίγο κρασί. Δώσε, Τζόρτζε, 9, φουλ. Καλά ποτήρι περίπου. Άρα, αφού έχουμε μαυρίσει τα κόκαλα, έχουμε βάλει κρασί ή καραμελό στο κρασί, τι κάνουμε, θα βάλουμε μέσα ζωμό βοδινού. Το ξεχνάμε, το αφήνουμε και βράζει. Και μέσα στη σάλτσα που βράζει θα ψιλοκόψω λίγες ντομάτες, γιατί έχουμε βάλει κόκκινο κρασί, έχει βγάλει τα ζάχαρα, έχει καραμελώσει. Θα βάλω μια ντοματούλα για να μου δώσει λίγο οξύτητα. Ψιλοκομμένη, χωρίς να βάλω τη φλούδα, γιατί έτσι κι αλλιώς θα μπουν μετά σε αυτό το μαγικό μηχανηματάκι εδώ πέρα και θα διαλυθούν όλα μαζί. Επίσης θα βάλω και λίγες πιπεριές. Γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν με ενδιαφέρει πώς θα τις βάλω, τι θα κάνω, γιατί είπαμε ότι θα τα αλέσουμε όλα μαζί. Οπότε ρίχνουμε και αυτό μέσα. Μπράβο. Μισή πιπεριά. Όσο θες. Οι φακές είναι έτοιμες. Και τι κάνουμε, τις κρυώνουμε αμέσως, Γιώργο. Μου φάνηκε ενδιαφέρον που κράτησε τη φακή λίγο άλλο τένε, δηλαδή να μην είναι μαλακή και πολύ με πολλά υγρά. Και πάμε, παιδιά, στο τελευταίο στάδιο. Το τελευταίο στάδιο είναι να κάνουμε την κρούστα στο αρνί. Αρωματίζουμε φρυγανιά. Δεν είναι ανάγκη να βάλεις πάρα πολύ φρυγανιά. Βοηθάει βέβαια η φρυγανιά. Λίγη φρυγανιά βοηθάει, γιατί θα σου τραβήξει λίγο από τα υγρά που μπορεί να σου αφήσει το κρέας και επίσης θα σου κόψει λίγο την πολύ ένταση που έχουν τα μυρωδικά. Τι θα κάνουμε τώρα εδώ πέρα, θα κάνουμε μια κρούστα με μπαχαρικά. Απ' έξω από το αρνάκι, θα την περάσουμε στο τηγάνι και θα τελειώσουμε στο φούρνο. Τι να βάλουμε λοιπόν, έχω. Εδώ θέλω τη βοήθειά σας λίγο για να δούμε τι ξέρετε και πώς ξέρετε. Έχω γλυκά πάπρικα. Ξέρετε όλοι τι είναι γλυκά πάπρικα. Η πάπρικα βγαίνει σε διαφορετικές εντάσεις, εντάξει. Επειδή έχω βάλει λίγη καυτερή πιπεριά μέσα εδώ, δεν θέλω να βάλω μια πάπρικα η οποία θα μου βγάλει το φαγητό πάρα πολύ καυτερό. Οπότε επιλέγω γλυκά. Έχω κουρκουμά. Ποιος ξέρει τι είναι ο κουρκουμάς? Έλα, Τζόρτζ. Είναι μια κίτρινη ρίζα. Έτσι. Ξεραίνεται και γίνεται σκόνη. Και το χρησιμοποιούμε περισσότερο γιατί? Περισσότερο για το χρώμα, λιγότερο για τη γεύση. Δυνατά όλοι. Μπράβο. Έλα, Τζόρτζ, κάνε ένα μείγμα. Θα βάλουμε μέσα λίγο βασιλικό. Πακέτα ψιλοκομμένο, φαντάζομαι. Θα βάλουμε λίγο φασκόμηλο. Ωραία. Μαζί, ψιλοκομμένα. Ωραία, ρίχτα μέσα. Και μετά πάμε και βάζουμε μπαχαρικά. Το κουρκουμά το βάζουμε για το κίτρινο χρώμα. Ο οποίος θα σπάσει λίγο. Γλυκά πάπρικα, γιατί μας δίνει μια πολύ ωραία γλυκά γεύση. Και εδώ να σταματάγαμε, είχαμε ένα ωραίο μείγμα. Όμως δεν έχουμε πάρα πολύ ένταση. Βάλουμε λίγο κύμινο και λίγο γαρίφαλο για να δώσουμε λίγο ένταση. Τώρα, παιδάκια μου γλυκά, απλώνουμε σε ένα ταψί, εντάξει. Υπάρχει ένας τρόπος ο οποίος λέει ότι το περνάμε από λίγο αυγό, χωρίς αλεύρι, λίγο αυγό και κολλάν τα μπαχαρικά πάνω. Αυτό όμως έχει τον κίνδυνο να σας βγάλει αυγουλίλα πάρα πολύ, που εμένα δεν μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Υπάρχει ένας άλλος τρόπος ο οποίος λέει ότι πρέπει να το βρέξουμε με κάτι, εντάξει. Εννοείται ότι δεν το βρέχουμε με νερό, γιατί όταν το βάλουμε στο καυτό τηγάνι θα γίνει χαμός. Μπορούμε να το βρέξουμε σε κάποιο αλκοόλ, κρασί κτλ. Ή μπορούμε να το βάλουμε λίγο λαδάκι. Τι πιο απλό και ελληνικό. Να το τρίψουμε. Εντάξει, βάλω το πάνω και κάνω το κρούστα. Και βάζουμε ένα τηγάνι πάνω και αρχίζουμε την ιστορία. Πολύ έξυπνη ιδέα να χρησιμοποιήσεις γαλέτα
και να πανάρει στην ουσία το φιλέτο του αρνιού. Με χρησιμοποιήσει σκούρα μπαχαρικά, ώστε να δώσουν σκούρο χρώμα στην κρούστα σου. Βάζουμε μαζί με την αρωματισμένη φρυγανιά ή την κρούστα που έχουμε κάνει από τα μπαχαρικά, τα μυρωδικά, λίγο λάδι. Έχουμε κάνει μια ωραία κρούστα στο φιλετάκι, δεν έχει μαυρίσει πάρα πολύ και το βάζουμε στο φούρνο. Η θερμοκρασία που συνήθως ξέρουμε είναι 180. Τώρα, εδώ έχουμε ένα πράγμα που λέγεται γιαούρτι. Το γιαούρτι, όταν χρησιμοποιείς μπαχαρικά, βολεύει πάρα πολύ. Και επίσης το γιαούρτι βολεύει πάρα πολύ όταν χρησιμοποιείς καυτερά πράγματα. Γιατί σου δίνει μια ψευδέστηση στο στόμα ότι δεν καίγεσαι. Σου κρυώνει λίγο δηλαδή τον ουρανίσκο. Και επίσης το γιαούρτι το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί κουζίνες που χρησιμοποιούν πάρα πολλά μπαχαρικά. Δηλαδή κουζίνες Ανατολής, Πακιστάν, Ινδία κτλ. Αυτά παιδιά δεν τα πετάμε. Αυτά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο πιάτο. Εντάξει. Ή μαγειρεμένο τρώγεται. Μπορούμε να τα ξεκοκαλίσουμε. Αυτά έτσι όπως είναι. Μπορούμε να βγάλουμε το κρεατάκι, να το ψιλοκόψουμε και να το βάλουμε μέσα στη σαλάτα με τις φακές. Και εμείς αυτό θα κάνουμε για να δώσουμε λίγη ένταση παραπάνω. Μου έκανε εντύπωση ότι αξιοποίησε ακόμα και τα κοκαλάκια και το λιπόδιστο που είναι ανάμεσα στα κόκαλα και το έβαλε μέσα στις φακές. Μ' άρεσε πολύ η τεχνική και θα ήθελα να εφαρμόσω στο μέλλον κι εγώ. Τώρα, σαλάτα με φακές μπορεί να βάλετε ξύδι, μπορεί να βάλετε κρασί, μπορεί να βάλετε λάδι. Εμείς δεν θα κάνουμε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς θα βάλουμε λίγο ζουμί μέσα. Και αρκετό αλάτι και πιπέρι. Θα βάλουμε και λίγο γιαούρτι μέσα. Τώρα θα βάλουμε τη σάλτσα μέσα εδώ. Την υποθέσω ότι σουρώνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η σάλτσα μας. Στο δεύτερο πιάτο θα πάρουμε λίγη από τη σάλτσα. Τις φακές που έχουμε κρυώσει θα τις ξαναβράσουμε και θα τις παρουσιάσουμε σε ένα βαθύ πιάτο, σαν τις φακές που έφτιαχνε η μαμά, σούπα, με λίγο διαφορετικό τρόπο και θα βάλουμε λίγο καρεδάκι αρνί από πάνω. Στο άλλο πιάτο, κρύα σαλάτα φακές, η σάλτσα χωριστά γύρω-γύρω αφού την πάρουμε σε ένα τηγανάκι και τη συμπυκνώσουμε και λίγο καρεδάκι από το αρνί από πάνω. Από το μαγείρεμα του κ. Σκαρμούτσου σίγουρα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον η κρούστα, το πώς την έκανε με τη φρυγανιά. Και οι διαφορετικοί τρόποι μας έδειξε με ένα πολύ απλό και γρήγορο τρόπο πώς να βγάλουμε δύο διαφορετικά πιάτα από το πουθενά ουσιαστικά. Τρία σχετικά απλά υλικά συν κάποια λαχανικά έκανε δύο διαφορετικές εκτελέσεις στον ίδιο χρόνο. Πολύ έξυπνη ιδέα, έκανε μια σούπα αλλά και ένα πολύ ωραστημένο πιάτο με φακές και το αρνάκι και αυτά. Κάνα ωραίο κενέλι με το γιαούρτι. Ας το λίγο ακόμα. Το βάζουμε. Βάλτε από πάνω. Στη μέση. Το κενέλα από γιαούρτι που βάλαμε στη σούπα. Mm. Δεν έχει κίνδυνο να κόψει στη ζεστή σούπα το κρύο γιαούρτι. Ανάλογα τι γιαούρτι βάζεις. Κοίτα να δεις. Εγώ εδώ πέρα έχω βάλει στραγγιστό. Ναι. Το οποίο στραγγιστό λέγεται στραγγιστό γιατί αφαιρούνται τα πολλά υγρά. Εντάξει. Ναι. Και επίσης όσο το δυνατόν περισσότερα λιπαρά γίνεται. Ευχαριστώ το φίλο μου τον Γιώργο για τη βοήθεια. Ευχαριστώ εσάς που με ακούσατε. Λευτέρης μέρη έρχονται πρώτοι και μετά βουτάτε κι εσείς. Επίσης, σας έχουμε ένα πάρα πολύ καλό καλεσμένο, ο οποίος θα ξεκινήσει το μάθημά του σε λίγο και θα φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο πιάτο. Άντε, λάτε. Ευτυχώς είναι από τους πρώτους που δοκίμασα και πήρα μια καλή κουταλιά και από τα δύο. Ήταν πάρα πολύ νόστιμα, γεμάτο γεύσεις, μπαχαρικά, όλα δεμένα πολύ ωραία. Με τη γλύκα του αρνιού και τη σαλτσούλα ήταν πάρα πολύ καλά. Ο συνδυασμός με το γιαούρτι τελικά όντως δρόσιζε το φαγητό γιατί είχε και τα μπαχαρικά του και όντως έκανε ωραίο παίξιμο, ωραίο παιχνίδι. Δροσερό με τις καυτερές γεύσεις των μπαχαρικών έκανε ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Λοιπόν, παιδιά, έφτασε η ώρα να σας παρουσιάσουμε ένα μάγειρα που είναι πάνω κάτω της δικής μου γενιάς.
Βέβαια αυτός είναι λίγο πιο μικρός από μένα, αλλά θέλω να λέω ότι είμαστε της ίδιας γενιάς. Είναι Θεσσαλονικιός, έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. Τώρα δουλεύει στο Roof Garden της Μεγάλης Βρετανίας, που είναι και σεφ. Έχει σαρώσει όλα τα βραβεία. Είναι από τους λίγους που έχουν κερδίσει αστέρι Μισελέν, χρυσούς κούφους, βραβεία γκουρμέ. Υπάρχει κάτι που δεν έχει πάρει. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν με μεγάλη χαρά και με ένα καλό χειροκρότημα τον Αστέριο Κουστούδη. Σε τρελάθηκα. Ξέρω ότι ένας πολύ γνωστός σεφ, πολύ βραβευμένος, με αστέρι Μισελέν κιόλας. Αυτό τα λέει όλα. Είναι μεγάλη μου χαρά να βρίσκομαι σε ένα μάθημα. Νομίζω το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι όσοι ασχολούμαστε με το χώρο και με τη μαγειρική. Είμαι χαρούμενος και έκπληκτος που ήρθε και θέλω πολύ να δω τι θα μας φτιάξει. Ευχαριστώ πολύ για τα. Είναι και εξαιρετικό παιδί. Είναι και εξαιρετικό παιδί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη μαγειρική. Σου παραχωρώ τον μπάγκο, όλο δικό σου. Έγινε, ευχαριστώ. Λοιπόν, να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που είμαι μαζί σας. Αυτές τις μέρες μίλησα με τους σεφ και είπαμε ότι είχατε κάνει μια δοκιμασία με τα νιόκι. Λοιπόν, και σκέφτηκα να κάνουμε έτσι μια συνταγή με νιόκι, πατάτας, και θα τα μαγειρέψουμε με λαχανικά στην κοκοτιέρα. Είναι ένα σκεύος το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ να μαγειρεύω. Επειδή έχουμε αρκετά πράγματα να κάνουμε, θα ήθελα εσύ που έχεις κάνει τα νιόκι να έρθεις, να μας βοηθήσεις για αρχή. Μου κόπηκαν τα πόδια, γιατί ο άνθρωπος έχει φοβερές διακρίσεις και είναι απερίγραπτο να σε βοηθώ σε ενός τέτοιου σερ. Θα κάνουμε τα νιόκι, θα κάνουμε τη ζύμη, θα την κόψουμε σε αυτό το σχήμα που θέλουμε και θα τα περάσουμε κατευθείαν στο τηγάνι πριν σερβίρουμε μαζί με τα λαχανικά. Ένα πολύ ιδιαίτερο πιάτο, πολύ δύσκολο σε εκτέλεση και τα νιόκι εδώ δεν είναι βρασμένα όπως τα ξέρουμε συνήθως, αλλά περασμένα στο τηγάνι μαζί με τα λαχανικά. Θέλω να δω ποια θα είναι η γεύση. Βάλαμε τις πατάτες να βράσουν και λέμε ότι τις βάζουμε με τη φλούδα. Ποιος είναι ο λόγος? Υποθέτω για να μην απορροφήσουν πολύ νερό. Δεν έρχεται σε επαφή απευθείας το εσωτερικό με το νερό, οπότε έχουμε πιο εύγευστο αποτέλεσμα όταν θα κάνουμε ένα πουρέ ή οτιδήποτε άλλο θα χρειαστείτε να κάνετε τις πατάτες. Τώρα θα ήθελα, σε παρακαλώ, να φέρεις από εκεί τα καρότα, να φέρεις τα κρεμμύδια, να ξεκινήσουμε με τα λαχανικά. Καλό είναι, καθαρίζοντας τα λαχανικά, να κρατήσουμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να τα βράσουμε για να κάνουμε ένα πολύ λίγο ζωμό λαχανικών, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε αργότερα στο ραγού με τα λαχανικά μας. Έχω βάλει και μια κατσαρόλα για να κάνουμε μπλασίρ τα λαχανικά, τα οποία είναι πράσινα. Το κάνουμε αυτό για ποιο λόγο? Για να κρατήσουμε ζωντανό το χρώμα. Για να κρατήσουμε ζωντανό το χρώμα. Έχουμε λίγα φύλλα αρακά και τα σπαράγγια. Θα τα κόψουμε σχετικά μικρά, ώστε να μπορέσουμε να τα σερβίρουμε όμορφα μαζί με τα νιόκι. Okay. Λοιπόν, έχουμε και τα διαφορετικά είδη μανιταριών εδώ, τα οποία τα γνωρίζει κάποιος? Παρακαλώ. Τα σκούρα που βλέπω είναι σιτάκια μανιτάρια. Ωραία. Βλέπω ένα κομμένο βασιλομανίτερο, αν δεν κάνω λάθος. Και τα πολύ ψηλά είναι τα ινόκι, ιαπωνέζικα. Πολύ ωραία. Είναι προτιμότερο να κάνουμε έναν εύκολο γρήγορο ζωμό με τα υπόλοιπα τα λαχανικά που δεν έχουμε δουλέψει, από το να βάλουμε ένα απλό νερό μέσα στο φαγητό. Ήρθε η ώρα να καθαρίσω τις αγκινάρες αυτές, τις οποίες τις γνωρίζετε. Ιερουσαλήμ. Οι αγκινάρες Ιερουσαλήμ, έτσι. Είναι και αυτές βολβοί, απλά δεν έχουν καμία σχέση με τις αγκινάρες που ξέρουμε και τρώμε, όχι μόνο οπτικά, αλλά και γευστικά. Θα βάλω λίγο νερό μέσα και λίγο από το χυμό από το λάιμ για να μην μαυρίσουν οι αγκινάρες. Το νερό για το μπλανσάρισμα έχει βράσει. Μπορεί να έρθει ακόμα ένα παιδί έτσι για να με βοηθήσει να κάνουμε και το μπλανσάρισμα. Θα χρειαστούμε λίγο κρύο νερό για να βαφτίσουμε μέσα μετά τα λαχανικά τα οποία θα έχουμε μπλανσάρει. Λοιπόν, το μπλανσάρισμα, παιδιά, διαρκεί λίγα δευτερόλεπτα, έτσι. Εγώ επέλεξα να βάλω στα νιόκι σήμερα ένα τυρί ελληνικό, τη Σύρου. Είναι από αγελαδινό γάλα. Μπορείς να βγάλεις πατάτες. Τα μανιτάρια, όπως ξέρετε, το ποσοστό υγρασίας που έχουν είναι αρκετά μεγάλο, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται πολύ χρόνο να τα μαγειρέψουμε. Πώς θα μπορέσουμε τώρα να κάνουμε ένα ραγού λαχανικών, το οποίο θα έχει μέσα και μανιτάρια όμως?
Θα τα βάλουμε στο τέλος. Στο τέλος. Με ένα ζωμό μανιταριών. Ωραία. Παιδιά, θα περάσω εγώ τα μανιτάρια, απλά θα τα αφαιρέσω και μετά στο ίδιο σκεύος το οποίο θα έχει βγάλει και την υγρασία το μανιτάρι για να πάρω τη γεύση. Εκεί λοιπόν θα συνεχίσω και με τα υπόλοιπα λαχανικά και στο τέλος θα τα προσθέσω πριν σερβίρω μαζί με τα νιόκι. Έτσι. Και είμαστε σχεδόν έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία με τη ζύμη για τα νιόκι. Εντάξει, παιδιά. Θέλω να πάρεις τη σίτα και να περάσουμε σε ένα σκεύος τις πατάτες. Και αν θέλεις εσύ μπορείς να χωρίσεις τα αυγά, κρόκους και ασπράδια για να προχωρήσουμε. Μπορεί καμιά φορά έτσι να λέμε ότι είναι πολύ χρονοβόρο, είναι δύσκολο να τα περάσουμε από τη σίτα. Αλλά παιδιά, αν θέλετε να έχετε ένα ωραίο αποτέλεσμα και πάντα το ίδιο, πρέπει να χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο εργαλείο σκεύος. Εμείς τώρα έχουμε ζυγίσει τις πατάτες, ήταν 1 κιλό πατάτες παιδιά, και θα βάλουμε μέσα αυτό το μείγμα 5 κρόκους, θα βάλουμε αλάτι, θα βάλουμε πιπέρι, θα βάλουμε το αλεύρι και το τυρί το τριμμένο. Δεν μας είπατε πόσο αλεύρι βάζουμε μέσα. Λοιπόν, στο 1 κιλό πατάτα θα βάλουμε 200 γραμμάρια αλεύρι και 200 γραμμάρια τυρί. Ευχαριστώ. Το ζυμάρι μας, όταν δεν κολλάει πια στα τυχώματα, είναι σε καλό δρόμο. Σε θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτό μπορούσαμε να το βάλουμε στο μίξερ με το γάντζο. Ναι, μπορούσαμε. Αλλά έχουμε χέρια. Είμαι σίγουρος ότι αν το βάζαμε στο γάντζο, κάτι άλλο θα κάναμε παράλληλα και ίσως να το χτυπούσαμε λίγο περισσότερο, ναι, και να μην είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που έπρεπε να έχουμε. Τώρα που ήρθε η ώρα να τα φτιάξουμε, να τα στρώσουμε δηλαδή πάνω στον πάγκο, θα χρησιμοποιήσουμε παιδιά και λίγο σιμιγδάλι. Το σιμιγδάλι, επειδή είναι πιο χοντρό από ότι το αλεύρι, είναι καλό να το βάζουμε στο τέλος αφού φτιάξουμε τα νιόκι, να τα πουδράρουμε ας το πούμε λίγο, ώστε όταν θα έρθει η ώρα να τα τηγανίσουμε, να κάνει μια πολύ ωραία κρούστα εξωτερικά το νιόκι. Λοιπόν παιδιά, καθαρή επιφάνεια, θα βάλουμε λίγο αλεύρι. Θα πάρω μια μικρή ποσότητα από αυτό που φτιάξαμε και θα το αφήσω πάνω στον πάγκο. Με τη δύναμη που έχει το χέρι μας, αρχίζει και ανοίγει το ζυμάρι. Εδώ θα τα μαζέψουμε λίγο τα νιόκι που φτιάξαμε. Θα βάλω λίγο αλεύρι από κάτω και θα βάλω και λίγο σιμιγδάλι, εντάξει, αυτό που είπαμε πριν δηλαδή. Συνέχισε εσύ. Βάλ' τα αυτά εδώ και πάω εγώ να κάνω με τη Μαριάννα τα λαχανικά. Θα περάσουμε έτσι όμορφα τα μανιτάρια. Θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Και στο ίδιο σκεύος, παιδιά, που θα έχουν βγάλει τα υγρά τους τα μανιτάρια, θα περάσουμε και τα λαχανικά και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη συνταγή. Θα βάλω λίγο την καυτερή πιπεριά και μετά θα τη βγάλω. Θα βάλω και μια σκελίδα σκόρδο. Μόλις περαστούν όμορφα, τα αφαιρούμε. Δεν τα χρειαζόμαστε. Θα βάλουμε τις αγκινάρες. Θα βάλουμε τα καρότα, τα οποία είναι τα πιο σκληρά σε αυτή τη συνταγή και μετά θα συνεχίσουμε με τα άλλα. Λοιπόν, και επειδή έχουμε απλωθεί αρκετά, ας πούμε λίγο τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Βράσαμε τις πατάτες με τη φλούδα. Τις καθαρίσαμε. Τις περάσαμε από ένα σιτάκι, κάναμε στην ίδια την μπασίνα το ζυμάρι για τα νιόκι, βάλαμε μέσα αλεύρι, αυγά, τυρί. Καθαρίσαμε τα λαχανικά όμως παράλληλα. Αυτά που μας περισσέψαν από τον καθαρισμό, κάναμε ένα ζωμό. Και τώρα ξεκινάμε να κάνουμε τα λαχανικά και θα τα παντρέψουμε στο τέλος με τα νιόκι που θα τα περάσουμε στο τηγάνι. Εντάξει παιδιά. Θα σβήσω λίγο με κρασί. Θα βάλω λίγα μυρωδικά μέσα, τα οποία μετά θα τα βγάλω. Βάλτε και αυτά μέσα. Αλάτι πιπέρι βάλαμε. Ναι. Ήρθε η ώρα να συμπληρώσουμε το ζωμό, παιδιά. Θέλουμε να κρατάνε τα λαχανικά. Να είναι... να μην... Θέλουμε να κρατάνε, ναι. Όταν είμαστε σχεδόν έτοιμοι θα ξεκινήσουμε με τα νιόκι και θα τελειώσουμε με τα λαχανικά μαζί. Λοιπόν, θα χρειαστούμε λίγο ελαιόλαδο και λίγο βούτυρο. Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Όταν χρησιμοποιούμε φρέσκο βούτυρο και το βάζουμε μέσα σε ένα τηγάνι το οποίο είναι ζεστό, αυτό όταν λιώσει αρχίζει μετά και καίγεται. Έτσι. Έτσι λοιπόν θα βάλω και λίγο ελαιόλαδο μέσα και θα τα παντρέψω μαζί ώστε να αλλάξω το βαθμό
που καίγεται το βούτυρο. Είναι μια διαφορετική πρόταση για τα νιόκι και σίγουρα το αποτέλεσμα αυτό, αν το νιόκι το βράζαμε πρώτα, δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε. Έχει πολύ σκληρή επιφάνεια εξωτερικά, θα πάρει και πολύ ωραίο χρώμα και εσωτερικά θα είναι μαλακό ακόμα. Το βγάλω, ναι, γιατί μην καούν. Βγάλτα. Okay. Είσαι έτοιμος. Μπορείς να βγάλεις από εκεί τα λαχανικά όλα σε ένα σκεύος για να πάρουμε, παιδιά, το ζωμό το οποίο θα φτιάξουμε για τη σάλτσα. Έχουμε το ζουμί, το οποίο έχουν βγάλει όλα τα λαχανικά που έχουμε μαγειρέψει. Παιδιά, εγώ πάντα βάζω στο τέλος μια σταγόνα ξύδι. Το ξύδι είναι αυτό που θα μας δώσει την ένταση από όλα τα υλικά που υπάρχουν μέσα. Βλέπετε, παιδιά, έχει δέσει η σάλτσα, έχει γλασάρει. Είναι έτοιμη. Λίγο ελαιόλαδο φρέσκο. Όπα. Βάλε λίγο βούτυρο μέσα τώρα που είναι ζεστό. Και είμαστε έτοιμοι. Θα κόψω την τρούφα στο μαντολίνο. Θα κρατήσω τις μεγάλες φέτες για να τις βάλουμε μέσα στο πιάτο και ό,τι περίσσεψε που έγινε, ας το πούμε, τρίμα, θα το βάλω μέσα στη σάλτσα. Λοιπόν, βγάζεις τα πιάτα. Με εντυπωσίασε πολύ που έκανε νιόκι και τα έκανε σωτέ στο τηγάνι και όχι βραστά που συνηθίζουν όλοι να τα κάνουν όλοι σεφ. Και ότι χρησιμοποίησε κοκοτιέρα να κάνει τα λαχανικά του, ώστε να κρατήσει όλα τα αρώματα κλειστά μέσα στην κοκοτιέρα. Αυτό με εντυπωσίασε πάρα πολύ. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλα τα λαχανικά, παιδιά, και θα χρησιμοποιήσουμε και 2-3 φύλλα φρέσκα, ρόκα και λίγο σπανάκι. Η σάλτσα είναι πάρα πολύ δυνατή. Δεν χρειάζεται πολύ να βάλετε. Παιδιά, αυτό είναι το πιάτο. Ελπίζω να σας άρεσε. Το πιάτο του κύριου Κουστούδη ήταν πάρα πολύ ρασιμένο. Λίγα νιόκι περασμένα στο τηγάνι, πολύ όμορφα κομμένα και στημένα λαχανικά που ακόμα κράταγαν στο στόμα και μια πάρα πάρα πολύ έντονη σάλτσα από πάνω και με τη γεύση των λαχανικών, αλλά και με μαύρη τρούφα. Ήταν ένα πιάτο περίγραπτο. Είχε περίεργα λαχανικά πέρα από τα συνηθισμένα, είχε και μανιτάρια διάφορα που δεν είχα ξαναδοκιμάσει. Ήταν πολύ ωραία. Και σίγουρα τα νιόκια ήταν πάρα πολύ νόστιμα με αυτόν τον τρόπο. Ήταν τραγανά και ήταν ένα πολύ, πολύ καλό πιάτο. Λοιπόν, παιδιά, να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά τον Αστέριο. Ειλικρινά, ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό που έφτιαξε για εμάς. Καλή ξεκούραση. Θέλω να ξέρετε ότι έρχεται μια εβδομάδα με υπέροχες προκλήσεις για όλους εσάς. Στην υγεία σας. Γεια σας, παιδιά, καλή ψυχή. Σου κλείσαμε στο τέλος. Πολύ ωραίο δωράκι αυτό από τους δασκάλους μας. Έτσι κλείσαμε λοιπόν αυτή τη εβδομάδα με γιορτινή ατμόσφαιρα. Συγκεντρώνουμε δυνάμεις και πάμε από την αρχή τώρα για την επόμενη δοκιμασία. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, η εβδομάδα ξεκινάει με δύο απαιτητικές δοκιμασίες. Με το που ανοίγω το κουτί και βλέπω τα υλικά μου, παθαίνω πανικό. Άκουγα να στεναγμούς από εδώ, βογκητά από εκεί. Το κουτί του MasterChef και ένα τεστ δημιουργικότητας με θέμα την Ινδική κουζίνα. Πόσο εξοικειωμένοι είναι οι διαγωνιζόμενοι με αυτή την ιδιαίτερη κουζίνα? Θα προσπαθήσω να φτιάξω ένα ψωμί να, έχω το μείγμα μου έτοιμο. Ελάτε. Θα προσπαθήσω, είπα. Το κοτόπουλο εδώ γιατί είναι λίγο σαν να έχει πάθει. Ναι, σαν ατύχημα. Να έχει πάθει ατύχημα. Το κοκαλά μου δεν ήταν καλή. Τελικά μπορεί να μην ξεφύγανε. Πάντως όσα ξεφύγανε ήταν σε μένα. Η αναζήτηση για τον επόμενο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. Σίγουρα δεν έχει ξεχάσει κάτι. Έκανα το μείγμα του Κάρι, τριλογία Ginger, σκόρδο, κρεμμύδι. Τελείωσε το επεισόδιο. Παχαρικά μου κλπ.